1974. Είναι μια από τις ομορφότερες Ελληνίδες αναμφισβήτητα. Πανύψηλη, έχει διαπρέψει στο χώρο του modeling. Τη θυμόμαστε όλοι, μας έχει εκπλήξει, μας έχει εντυπωσιάσει με τις φωτογραφίες της. Κάποια στιγμή τη χάνουμε γιατί αποφασίζει να έχει το ρόλο, να παίξει καλύτερα το ρόλο της μητέρας και της οικογενειάρχης. Στο πλευρό. Μπράβο, 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 μπράβο. Τέλεια. Καταπληκτικά. Παντρεύεται λοιπόν και φτιάχνει μια υπέροχη οικογένεια. Η Ιωάννα Λίλη είναι κοντά μας, θα την ανακρίνουμε, είναι excellent, μα πραγματικά είναι excellent όμως, ένα excellent κορίτσι. Τι προκάλεσα, Σταραχή. Ναι. Γεια σου Χριστινάκη μου, καλώς όρισες, καλώς όρισες, παρακαλώ. Να σου πω, έχεις δημιουργήσει πανικό εδώ ή μου φαίνεται. Αυτό βλέπω και στεναχωριέμαι. Να θεοποιήσεις όμως, Χριστίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αγάπη μου, μόνο τις αλήθειες λέμε εδώ. Τι να πω εγώ για σένα. Καταρχήν θέλω να σε ευχαριστήσω το ότι με κάλεσε την εκπομπή σου. Σου εύχομαι από καρδιάς καλή αρχή. Αν και νομίζω ότι είσαι πάλι στο σπίτι σου. Επέστρεψε στο σπίτι σου. Επέστρεψε στο σπίτι, ναι. Είδες. Πας, στο τέλος καταλήγεις στο σπίτι σου. Να το ξέρεις αυτό. Και πρέπει να πω επίσης ότι πρέπει να αισθάνονται τυχεροί και απόλυτα ικανοποιημένοι όλοι οι συντελεστές, το επιτελείο και συνεργάτες σου, αν μη τι άλλο. Πώς τους είδες, σου είπαν καμιά καλή κουβέντα. Τα καλύτερα έχουν να πούν, αγάπη μου, για σένα και δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα γιατί θεωρείς. Είναι μια εξαιρετική ομάδα. Από τα πολύ καλά παιδιά της τηλεόρασης. Να είσαι καλά, Ιωάννα μου, σε ευχαριστώ. Πάμε σε σένα όμως, άσε με μένα. Καλό παιδί στην τηλεόραση σπάνια υπάρχει, οπότε μη σε αφήνει το. Όχι, είσαι καλό παιδί. Όχι βέβαια με την έννοια που μπορεί κάποιοι άλλοι να μεταφράσουν στο μυαλό. Καλό παιδί με την κυριολεκτική έννοια. Όπως επίσης έχω να πω και τα καλύτερα και για τον κύριο Μαλέλη. Για την επίσης μεγάλη μεταγραφή στο Sky. Πες μου πώς περνάς, πώς σε βρίσκουμε, πώς είσαι αυτή την περίοδο και μάλλον να πάρω την αρχή. Πώς φαίνεται που είσαι σε τηλεοπτικό πλατό. Πόσα χρόνια έχεις να βρεθεί σε τηλεοπτικό πλατό. Χριστίνα μου, δεν σου κρύβω. Ότι ήμουν τρομερά αγχωμένη και παραμένω αγχωμένη, αλλά να είναι καλά όλα τα παιδιά εδώ. Φυσικά, καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η φίλη μου η Έλενα Ψωμά, που με παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, που με επιμελήθηκε λοιπόν το make-up. Να αγαπώ πάρα πολύ. Και συνέβαλε στο να χαλαρώσεις λίγο. Ναι. Πόσα χρόνια έχεις να βρεθεί σε πλατό? Κοίταξε, διανύω τώρα τον 8ο χρόνο. Εκτός. Ναι, εκτός. Εκτός πλατό, εκτός τηλεόρασης, εκτός δουλειάς. Εκτός δουλειάς, κανονικά, όπως τα λες. Πώς είναι αυτό, τι γεύση σου έχει αφήσει αυτό? Κοίταξε να δεις. Σίγουρα όταν αποφασίζεις να κάνεις οικογένεια, όταν σου τίθεται λοιπόν η πρόταση γάμου, επαναπροσδιορίζεις πράγματα, επαναπροσδιορίζεις τα θέλω σου και οι προτεραιότητες σου, αν μη τι άλλο, μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Πρώτο ρόλο για μένα πλέον έχει η οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Προτεραιότητά τους λοιπόν είναι αυτά και μόνο αυτά. Αυτό όμως βέβαια δεν σημαίνει ότι παντρεύεσαι και ότι τελειώνουν τα πάντα. Απλά ήταν η επιλογή μου να αποστασιοποιηθώ για να είμαι κοντά στο μεγάλωμα των παιδιών και συνεχίζω να είμαι, αλλά σίγουρα ότι αν βρεθεί και παρουσιαστεί κάτι που θα μπορέσω εγώ να το υποστηρίξω, δεν θα πω και όχι. Τώρα πια ναι, τώρα που θεωρείς ότι έχουν μπει κάπως τα πράγματα στη θέση τους. Έχουν μπει σε ένα πρόγραμμα, τα παιδάκια μου έχουν ξεκινήσει σχολείο. Η Μαρία μου είναι 7 χρονών, έχει ξεκινήσει πρώτη δημοτικού, πρωτάκι. Ο μικρός μου ξεκίνησε παιδικό και τα θέλω για τα παιδιά μου είναι αυτό που τους προσπαθώ να τους περάσω. Είναι να είναι κοινωνικοποιημένα και φυσικά να δημιουργούν φιλίες με τον κίνδυνο πάντα ότι μπορεί και να απογοητευτούν, γιατί οι φίλοι νομίζω ότι στέκονται περισσότερο στα δύσκολα και όχι στα εύκολα. Που σημαίνει ότι απάντησα, εσύ... νομίζω, ήδη κάποιες ερωτήσεις, έτσι. Ναι, που σημαίνει ότι εσύ έχεις απογοητευτεί από φίλους. Νομίζω πως ναι. Όπως όλοι μας. Θα ήταν και λάθος μου να πω ότι δεν έχω απογοητευτεί από φίλους. Αλλά έτσι είναι και η ζωή. Πρέπει να γεύεσαι πράγματα. Ποια στιγμή αισθάνθηκες ότι καταλήφθηκες από φίλους? Όσο ήσουν στο χώρο της μόδας, όσο από τη στιγμή που επέλεξες να αλλάξεις κατεύθυνση και να ασχοληθείς περισσότερο με το σπίτι σου, την οικογένειά σου, τον άντρα σου. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο χώρος ο συγκεκριμένος σε πολλούς φαντάζει ως χώρος λάμψης, ως χώρος εύκολου χρήματος και ως χώρος το ότι είναι η απόλυτη κλειδί, κλειδά τη ζωή. Ό,τι λάμπει όμως δεν είναι χρυσός. Και πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσεις τους ανθρώπους, να κάνεις ένα ξεδιάλεγμα, τους ανθρώπους που θέλεις να έχεις κοντά σου, και τους ανθρώπους που θέλεις να βγάλεις απ' έξω. Δηλαδή, έχω ζήσει έντονες όμορφες στιγμές με όμορφους ανθρώπους, έχω μοιραστεί όμορφες στιγμές και κρατάω λοιπόν τώρα τους όμορφους ανθρώπους και τις όμορφες στιγμές που έχω περάσει μαζί τους και διαγράφω όλους αυτούς που έχουν πει άσχημα πράγματα, που έχουν γραφτεί αδίκως κάποια πράγματα για μένα
κρίνοντας μόνο την εικόνα μου και μόνο αυτήν. Ποια ήταν η μεγαλύτερη ανακρίβεια που έχει γραφτεί για σένα, ποιο ήταν το χειρότερο που έχει γραφτεί για σένα και σε θύμωσε, σκέφτηκες να πάρεις ακόμα και το τεχνικό στο τηλέφωνο να μιλήσεις? Ποιο είναι αυτό που σε έχει ενοχλήσει? Κοίτα, έχω προβεί νομίζω και σε πράγματα νομικά. Δηλαδή έχουν γραφτεί σε περιοδικά χωρίς την έγκριση τη δική μου. Έχουν βγει φωτογραφίες με Photoshop διάφορα. Και είχα προβεί λοιπόν και μίλησα και με δικηγόρο και όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι δεν βγάζεις άκρη. Ναι. Δηλαδή όταν έχεις να κάνεις με ηλεκτρονικά και με θέματα που παίζουν στο διαδίκτυο, δεν μπορείς να ασχοληθείς γιατί δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Φαντάζομαι ότι αυτά που θα είναι ίσως περισσότερο ενοχλητικά... Όχι ότι έχω κακιώσει, δεν έχω κακιώσει γιατί γενικώς δεν κρατάω κακία με ανθρώπους. Απλά προτιμώ να διαγράφω πράγματα που με πληγώνουν και με αδικούν. Ναι. Ξέρεις, όταν δημιουργείς οικογένεια, αλλάζουν, όπως είπες και εσύ πριν, οι προτεραιότητες, τα δεδομένα, ή γίνεσαι πιο προστατευτικός σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι τελείως διαφορετικό όταν γράφανε για σένα όταν ήσουν μόνη σου, που μπορεί να ήταν και ένας τρόπος διαφήμισης ή οτιδήποτε, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριζόσουν, και είναι τελείως διαφορετικό να βλέπεις πρωτοσέλιδο τη ζωή σου με τον άντρα σου μαζί. Ναι, σίγουρα είναι τελείως διαφορετικό, γιατί αλλιώς ήμουν όταν ήμουν ελεύθερη και αλλιώς είναι όταν πλέον παντρεύεσαι, όταν αποφασίζεις κάνεις οικογένεια. Απλά αποφεύγω να ενημερώνομαι τόσο πολύ για το τι ακριβώς παίζει μέσω διαδικτύου, που πλέον έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας και νομίζω ότι έχει πιάσει μια μανία των περισσότερων να μιλούν για την προσωπική του ζωή και να τουιτάρουν στιγμές προσωπικές, που εγώ προσωπικά το θεωρώ τελείως λάθος αυτό και δεν θα μου άρεσε ποτέ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ενοχλούμε, απλά εκνευρίζομαι και είναι στενάχωρο να γράφονται πράγματα χωρίς να συμβαίνουν και χωρίς να ισχύουν. Και το μεταξύ είναι και ο... Και νομίζω ότι επίσης είναι ανέντιμο αυτό που χωρίς γίνεται. Να υπάρχει εννοείς διασταύρωση, επικοινωνία ή ναι. οτιδήποτε με αυτή την έννοια. Εν τω μεταξύ είναι που είναι και ο Θοδωρής πάρα πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, έτσι δεν είναι? Ναι, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, έτσι, ο πρώην αρχηγός Εθνικής, σπουδαία προσωπικότητα για την Ελλάδα, ο άντρας σου. Ένα σπουδαίο ζευγάρι γενικότερα. Και εκείνος είναι πολύ χαμηλών τόνων. Φαντάζομαι εκείνος πώς θα αντέδρασε το πρώτο διάστημα. Γιατί το πρώτο διάστημα δεν μπορεί να μην παρακολουθούσατε ή να μην σας κυνηγούσαν οι δημοσιογράφοι οτιδήποτε. Είστε ένα λαμπερό ζευγάρι. Δηλαδή, αν ήμασταν στην Αμερική ή στην Αγγλία, τύπου Μπέκαμ, ξέρεις και τέτοια, θα γινόταν πανικός. Θα ήσασταν κάθε μέρα εξώφυλλα. Στην αρχή μας είχαν χαρακτηρίσει κάπως έτσι, ότι είναι το ανάλογο λοιπόν ζευγάρι David Beckham με Βικτόρια. Με Βικτόρια. Δεν το νιώσαμε ποτέ έτσι. Και όπως είπες και εσύ άλλωστε προηγουμένως, ο άντρας μου είναι χαμηλών τόνων, δεν του αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Δεν του αρέσουν γενικώς οι κοσμικές εκδηλώσεις, δεν του αρέσουν οι φωτογράφοι, δεν του αρέσει να τον κυνηγάνε. Δεν θα ξεχάσω λοιπόν, βρεθήκαμε σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν κρυμμένος ένας παπαράτσι πίσω από θέμους. Βέβαια το δικό μου το μάτι και το αυτί, επειδή έχει πλέον εξοικειωθεί, άκουσα το κλικ-κλικ από το φωτογραφικό φακό. Και τον ενημερώνω που είναι δίπλα μου. Του λέω να ξέρεις, να είσαι ήσυχος, να είσαι προετοιμασμένος ότι μας φωτογραφίζουνε. Αναστατώθηκε βέβαια, όπως καταλαβαίνεις. Τον κατάλαβε ο παπαράτσι ότι έγινε αντιληπτός και προσπάθησε να φύγει. Άρχισε να τρέχει, τον κυνήγησε από πίσω και του λέω από πίσω: μη τρέχεις. Γιατί θα σε φτάσω. Οπότε λέει: μην καταβάλεις προσπάθεια να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και εντάξει, βέβαια ξεκαθαρίσαν τα πράγματα. Δεν του αρέσει αυτό το κρυφό. Έχει κυνηγήσει λοιπόν το δημοσιογράφο. Προτιμά λοιπόν να τον πιάσει ο άλλος και να του πει ότι ξέρεις, ρε φίλε, στάσου και να σε βγάλω μια φωτογραφία. Μην το κάνεις όμως κρυφά. Έχει θέμα με αυτό. Και είναι δικαιολογημένο νομίζω. Δηλαδή το να φωτογραφείς κάτι το οποίο δεν είναι ενήμερος ο άλλος είναι λάθος. Γιατί δεν δίνατε κι εσείς. Δηλαδή, αν σας έλεγε κάποιος κάτσε εκεί να σε φωτογραφίσει, θα καθόσασταν? Όχι. Όχι, αλλά αν φερόταν ανθρώπινα, θέλω να σου πω. Ναι, καταλαβαίνω. Έλεγε, παιδί μου, εντάξει, φίλε μου. Εντωμεταξύ, είναι καταπληκτικό, διότι ενώ είναι και εκείνος πολύ χαμηλών τόνων και επιμένω σε αυτό, επιλέγει ως σύζυγό του μία εντελώς διάσημη γυναίκα. Δηλαδή, εκεί, βρε Θοδωρή μου, τι περιμένει? Μεγάλη αντίθεση. Ναι. Λοιπόν. Ζώντας με έναν άνθρωπο τέτοιου βεληνεκούς, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι δεν έχει γίνει τεράστια αλλαγή στη ζωή μου. Απλά νομίζω ότι είναι ένας γλυκός συμβιβασμός με τον άνθρωπο που επιλέγεις να κάνεις οικογένεια και με τον άνθρωπο που επιλέγεις να κάνεις τα παιδάκια σου και να είσαι κοντά. Γιατί, αν μη τι άλλο, στις σχέσεις νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος που είναι, αποκτά έτσι σχέση γερά θεμέλια. Να υπάρχει, να φουγκράζεσαι την κάθε στιγμή, να είσαι κοντά στο πλευρό. Και αν μη τι άλλο και στις δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο
στη ζωή μας, την έγκαμη, είναι όταν πλέον ο άντρας μου αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος η ζωή του ήταν 24 ώρες το 24ωρο μέσα σε γήπεδα, είναι πολύ δύσκολη η ομαλή μετάβαση, αλλά νομίζω ότι βοηθήσαμε πάρα πολύ και εγώ και τα παιδιά μου σε αυτό. Είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρίσματα, έχει βέβαια ιδιαιτερότητες, αλλά έχει και χαρίσματα που νομίζω ότι σε εκπλήσουν καθημερινά. Ποιο είναι το, είπες ιδιαιτερότητες, ποιο είναι το πιο δύσκολο στο χαρακτήρα του? Αυτό που χρειάζεται πολύ δουλειά από σένα. Χριστίνα μου, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Εντάξει, ό,τι θέλουμε απαντάμε εδώ πέρα. Όχι, έχει ιδιαιτερότητες, γιατί όπως σου είπα και εγώ προηγουμένως, ότι η ζωή του εκτυλισσόταν μέσα σε γήπεδα. Άκουσέ με. Οπότε έχει κάποιες δεσμεύσεις, έχει στερηθεί πράγματα και είναι απολύτως φυσιολογικό. Δηλαδή η μετάβασή του στο να συμβιώνει με μια γυναίκα καθημερινά και επίσης να έχει να κάνει και με τα παιδιά δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Οπότε αυτό από μόνο του λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Φαντάζομαι ότι από το Θοδωρή πήρες πολλά πράγματα, όπως και εκείνος πήρε πολλά πράγματα από σένα, γιατί είσαστε τα δύο άκρα αντίθετα. Νομίζω ότι στο μόνο που. Μα όχι, και αυτό χλωμό το βλέπω. Το θέμα της πειθαρχίας, ας πούμε, που για το Θοδωρή πρέπει να είναι το νούμερο ένα η πειθαρχία. Αλλιώς δεν φτάνεις εκεί που έχει φτάσει ο Θοδωρής. Ναι, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Θέλει, είναι. Τάξη, θέλει να έχει ένα πρόγραμμα την ώρα του φαγητού, να είναι στρωμένο το τραπέζι, να ξεστρωθεί το τραπέζι, να. Να κοιμηθούμε λίγο, να υπάρχει ένα πρόγραμμα. Του αρέσει το πρόγραμμα. Φυσικά. Γιατί... Όπως μου αρέσει και εμένα. Εδώ ήθελα να καταλήξω λοιπόν. Ο Θοδωρής σίγουρα ως αθλητής και τέτοιου μεγέθους, έτσι, πάει να πει ότι έχει ακολουθήσει πιστά ένα πρόγραμμα. Άρα αυτό που μπορώ να συμπεράνω εγώ είναι σίγουρα ότι είναι ένας άνθρωπος πειθαρχίας, αυστηρός, με την καλή έννοια πάντα τα λέω αυτά, έτσι. Πώς μπορεί να φτάσει κάπου ψηλά. Νομίζω ότι η λέξη κατάλληλη για τον άντρα μου είναι ένας παραδοσιακός ανατολίτης άντρας. Ωραία. Νομίζω ότι αυτά τα λέει όλα λοιπόν. Που θέλει το φαγητό στην ώρα, τη προσοχή, την παντοφλίτσα, ξέρεις το. Όχι, παντοφλίτσα δεν φοράει. Του αρέσει το ξυπόλυτο και η κάλτσα. Εντάξει. Ναι. Για χαρά. Οπότε σώθηκες από αυτό. Και έρχεται λοιπόν σε μια γυναίκα. Φαντάζεσαι λοιπόν να ερχόταν ο Ζωγοράκης όπως μπορεί πολλοί να φαντάζονται ότι η γυναίκα φέρει τις παντούφλες, ας πούμε, ή φέρει τη ρόμπα τώρα. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, απλά καθημερινά πράγματα. Απλά καθημερινά. Εσύ λοιπόν ενδεχομένως έχεις πάρει αυτή την στρατιωτική, βάζω εγώ, πειθαρχία. Ας πούμε, στρατιωτική πειθαρχία. Την οποία την είχα και εγώ παρεπιπτόντως. Αλλά την είχες. Ανέκαθεν. Mm. Γενικώς είμαι άνθρωπος σχολαστικός. Θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. Δεν θέλω να μου ξεφεύγει κάτι. Θέλω να είναι τακτοποιημένο το σπίτι μου. Έχω μια τρέλα και ξέρεις, εχθές παρεπιπτόντως βρεθήκαμε, έγινε μια μοντελοσυνάντηση γιατί εχθές έγινε η βάφτιση της κουμπάρας μου και πολύ καλής μου φίλης Τζένης Τιβεριώτη. Mm. Και βρέθηκα λοιπόν με ανθρώπους έτσι που είχα πολύ καιρό να τους δω όλους και έγινε μια μοντελοσυνάντηση και μου λέει λοιπόν η Νόνη αγαπημένη ολονών. Μου λέει, έχεις σταματήσει, λέει, να είσαι τόσο υποχόνδρια και τόσο σχολαστική, λέει, ειδικά με την καθαριότητα και με την εντέλεια, με όλη τη σχολαστικότητα αυτή. Και της λέω, όχι, Νόνη μου, δεν μπόρεσα αυτό το πράγμα να το κάνω. Έτσι είναι όμως. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Αλλάζει με τα δεδομένα, τα καινούργια δεδομένα, συμβιβάζεται. Mm. Γι' αυτό άλλωστε σου είπα ότι ο γάμος νομίζω ότι δεν του ταιριάζει η λέξη αλλαγή, αλλά ένας γλυκός συμβιβασμός. Ναι. Εντάξει, είναι, χρειάζονται και υποχωρήσεις. Πιο συχνά υποχωρείς εσύ, να υποθέσω. Ως γυναίκα. Και οι δύο. Υποχωρεί και ο Θοδωρής. Μπράβο. Και οι δύο. Πλέον τώρα, ναι, και οι δύο. Προς τιμή. Όχι ότι ο έγκαμος βίος μας μετράει πολλά χρόνια, γιατί και αυτό εχθές μου λέει, είσαστε μαζί 15 χρόνια. Να σου πω. Λέω, όχι, βρε παιδιά. Δεν το είπα κι εγώ. Ναι, δεν το είπα κι εγώ. Και εσύ. Επειδή ακριβώς έχεις εξαφανιστεί. Άνοιξε γη και σε κατάπιε ξαφνικά. Όχι, βρε Χριστίνα μου. Δεν σου έχουν πει φίλοι σου, να σου πω, Λίλη. Ναι, και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάναμε έτσι. Μου το λένε. Αλλά κοίταξε να δεις. Σίγουρα όλα τα δρόμενα συμβαίνουν στην Αθήνα. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη γενικώς δεν προσφέρεται για πολλά τέτοιου είδους πράγματα. Ναι. Δηλαδή τέτοιες εκδηλώσεις, ακόμα γάμους, βαπτίσια, όλα αυτά δεν συμβαίνουν τόσο συχνά στο να μεταφέρεται ο κόσμος να πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη στο να τα κάνει όλα αυτά. Οπότε γι' αυτό είναι αναπόφευκτο, γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή όλα τα πάντα γίνονται στην Αθήνα. Ναι. Αλλά και λόγω των υποχρεώσεων δεν μπορούσε να κατεβαίνει εσύ και να συμμετέχει. Και είναι και πολλές υποχρεώσεις του άντρα μου. Βέβαια. Το πρόγραμμά του δηλαδή είναι βαρύ. Πόσο εύκολο ήταν για σένα, Ιωάννη, με το χέρι στην καρδιά, πες μου, πόσο εύκολο ήταν για σένα η μετάβαση από μία σούπερ εντυπωσιακή γκλάμουρ, να το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω και αυτές τις εκφράσεις, ζωή, να βρεθεί σε μία απολύτως οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακή ζωή. Από πολύ μικρή ήθελα να δημιουργήσω δική μου οικογένεια, γιατί και εγώ προέρχομαι από μια υγιή παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Και αναπόφευκτα, όταν έχεις τέτοια εφόδια, λοιπόν, θέλεις να τα μεταδώσεις και εσύ στα δικά σου παιδιά.
Οπότε το ήθελα και όταν γνώρισα τον άντρα μου πίστεψα ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα μου προσφέρει την ασφάλεια και θα είναι προστατευτικός και σωστός απέναντι στην οικογένεια και σε μένα. Αυτό ήταν το κλικ που ξεχώρισε το Θοδωρή και είπες ναι θα προχωρήσουμε αυτόν τον άντρα. Το όχι αυτό. Το ότι είναι δοτικός, τι ήταν αυτό που τον... Το όχι με την πρώτη ματιά. Καταρχήν δεν υπήρξε ιδιαίτερα πολύ μεγάλος και μακρύς χρόνος το να γνωριστούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή μέσα σε 10 μέρες έγινε η γνωριμία μας. Μοιάζει και θυμίζει serial, ναι. Sequel ταινίας ας πούμε. Ήτανε γραμμένο να γίνει, τελεία. Πάρα πολλές συγκυρίες που δεν τύχαιναν, είτε γιατί έλειπα εγώ, είτε γιατί έλειπε ο άντρας μου, στο να βρεθούμε. Ναι. Αλλά πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο καλός μου φίλος Χάρης Ιαννίδης, τον αγαπώ πολύ. Και ο μάνατζέρ του τότε, εν ενεργίας που ήταν ποδοσφαιριστής ο άντρας μου, ο Κίμωνος Κοκορόγενης, καλή του ώρα που κι αν είναι. Στο να βρεθούμε και να έχουμε αρχικά τηλεφωνικά ραντεβού, χωρίς να έχουμε βρεθεί. Λοιπόν, και όταν επέστρεψε τότε που έπαιζε στο Καζακστάν με την Εθνική, βρεθήκαμε από κοντά και έγινε πρώτα σιγά μου. Κατευθείαν. Τσάρπα. Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, σύνολο, δηλαδή από την ημέρα που τον είδες, λοιπόν, μέχρι τώρα παντρευτήκατε, πόσο καιρός πέρασε. 2005 Αύγουστο, ναι. Και παντρευτήκαμε 1η Νοεμβρίου. Δύο μήνες, τίποτα, ναι. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, ναι, τίποτα, 2,5 μήνες. Ναι, μπαμ μπαμ. Έτσι είναι. Παίρνεις την απόφαση και τέλος. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολη απόφαση για να το πεις. Δεν είναι εύκολη απόφαση, αλλά δεν είμαι και υπέρ των μακρόχρονων σχέσεων πολύ. Mm. Εγώ γενικά. Δηλαδή, ακούω φίλες μου, ακούω γνωστούς, γνωστές που λένε ότι ναι, εντάξει, είμαστε μαζί 10 χρόνια. Εντάξει, το να μας δέσει ας πούμε, ο γάμος τι είναι. Είναι μια τυπική διαδικασία, χαρτιά ουσιαστικά που υπογράφεις. Ναι. Σίγουρα και η συμβίωση παίζει ρόλο, αλλά νομίζω ότι αν δεν έχεις πάρει την απόφαση ούτως ή άλλως από μέσα σου. Βέβαια. Δεν θα την πάρεις ποτέ. Και είσαι και λίγο επαναπαυμένος όταν πλέον συμβιώνεις με έναν άνθρωπο τόσα πολλά χρόνια. Και λες, έλα μωρέ, δεν μας χωρίζει και κάτι άλλο. Το να μπουν απλά υπογραφές. Τον αγαπάς πολύ, τον Θοδωρή. Τον αγαπάω. Όπως πιστεύω, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Καλά. Δεν τον έχω εδώ να τον ρωτήσω, είμαι σίγουρη ότι σε αγαπάει. Όταν θα βρεθεί και θα σου δοθεί ευκαιρία, λοιπόν, γιατί σας περιμένω και σένα και τον άντρα σου, Θεσσαλονίκη. Θα τύχει λοιπόν να τον ρωτήσει από κοντά. Εσύ λοιπόν είσαι η Ιωάννα Λίλη και έχει αποδεχθεί ο Θοδωρής μια κατάσταση. Εκείνος είναι ο Θοδωρής Ζαγοράκης. Φαντάζομαι ότι θα υπήρχε μια λίστα κοριτσιών που λιώνουνε όταν περνάει ο Θοδωρής. Λιώνανε. Και ενδεχομένως και τώρα, όταν περνούσε ο Θοδωρής. Εσύ πώς το διαχειρίστηκες αυτό. Όμορφα. Το αποδέχτηκα γιατί ήξερα τον άντρα μου. Ήξερα πριν. Μπορεί απλά να το θαύμαζα ως ποδοσφαιριστή γιατί. Πριν να το γνωρίσω, απλά το θαύμαζα ως ποδοσφαιριστή και σε αυτό που πρόσφερε, αν μη τι άλλο, στην Ελλάδα. Έτσι, μεγάλο το κύπελο. Να σου πω κάτι, Ιωάννα. Ναι. Επειδή το έχω συναντήσει. Ναι. Υπήρχε περίπτωση να έχεις δει το Θοδωρή κάπου και να πεις «Εγώ αυτόν τον άντρα θα τον παντρευτώ». Αυτό δεν σου είπα και προηγουμένως. Ναι, ότι εντάξει, δεν έτυχε ποτέ χωρίς να βρεθούμε. Σχέση. Από φωτογραφίες, από περιοδικά, από εφημερίδες που έβλεπα τη φωτογραφία του, το θαύμαζα. Απλά. Τον θαύμαζα και είχε έντονη ζωή. Εντάξει, αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Είχε έντονη ζωή, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήμουν στο πλευρό του. Ναι, αλλά είχες, τον είχες στοχοποιήσει με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια, όχι στο... Όχι, πίστεψέ με, Χριστίνα, ποτέ. Ναι. Ποτέ, απλά το θαύμαζα. Α. Το θαύμαζα και δεν περίμενα ποτέ ότι θα τύχει να είμαστε μαζί, ότι θα παντρευτούμε, ότι θα κάνουμε οικογένεια. Ποτέ. Ζήλια, η Ζήλια, τι ρόλο παίζει μες στην οικογένειά σας. Η Ζήλια. Ζηλεύεστε ακόμα. Νομίζω ότι είναι ένα υγιές συνέστημα, κατ' εμέ. Όταν πλέον αυτό όμως δεν είναι αρρώστια και δεν καταλήγει τελικά να είναι πάθος. Υπάρχει Ζήλια και δεν μπορούσα να πω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι σε επιθυμητά πλαίσια και είναι καλό να συγκρούεσαι με τον άλλο, να διαφωνείς, γιατί η διαφωνία φέρνει αντιθέσεις, φέρνει αντιπαραθέσεις και είναι καλό εκείνη τη στιγμή που είσαι εκνευρισμένος να γίνεται. Όχι βέβαια μπροστά σε κόσμο, να λες «Α, είσαι κοίταξε» ή «Αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό» κτλ. Σε πιο ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές λοιπόν είναι καλό να διαφωνείς, ώστε να βρίσκεται μια λύση. Γιατί άπαξ και το κρατάς, αυτό τι γίνεται, συζητάτε αποθυμένο. Πολύ με τον Θοδωρή. Συζητάμε. Τα πάντα. Συζητάμε, ναι. Και εγώ του λέω πράγματα που με απασχολούν και εκείνος μου λέει πράγματα που τον απασχολούν και όσο μπορώ να τον βοηθήσω, γιατί και εγώ αν μη τι άλλο δεν τα γνωρίζω τα ποδοσφαιρικά, γιατί με το ποδόσφαιρο ασχολείται. Έχει τώρα βέβαια το συμβουλευτικό κομμάτι δίπλα στο πλευρό του μεγάλου Σαββίδη. Έχει του κύριου Σαββίδη. Και εκείνος έχει τα δικά του. Έχει εκείνος τα δικά του, έχω και εγώ τα δικά μου.
Έχεις, αγωνιάζεις για τα παιδιά σου, φοβάσαι, ανησυχείς για το μέλλον τους? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί και τα πράγματα στην Ελλάδα, λοιπόν, εύχομαι να πάνε προς το καλύτερο. Η παιδεία να είναι καλύτερη. Αυτό που εύχομαι για τα παιδιά μου και αυτό που προσπαθώ να περάσω είναι να είναι κοινωνικοποιημένα, να τους δοθούν οι αρχές που πρέπει και εμείς σαν γονείς, όπως και ο κάθε γονιός άλλωστε, θέλω να πιστεύω ότι είμαστε φωτεινό παράδειγμα. Και νομίζω επίσης ότι στο να φτάνουμε σε σημείο να υποδεικνύουμε στα παιδιά μας τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, νομίζω ότι είμαστε αποτυχημένοι. Πρέπει εμείς με τη στάση ζωή μας και με τη συμπεριφορά μας να δείχνουμε στα παιδιά μας ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε το παιδί ότι μην κριτικάρεις τον άλλον, ενώ οι ίδιοι το κάνουν. Ήδη το κάνω. Πολύ σωστό. Μην λες ψέματα ενώ μας πιάνουν ότι λέμε εμείς ψέματα. Δεν είναι σωστό. Mm-hmm. Οπότε θέλουν να δημιουργούν φιλίες και με το φόβο και τον κίνδυνο ότι μπορεί να δεχθούν και απαγοήτευση, μπορεί να τους κρεμάσουν οι φίλοι τους, αλλά έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να γεύεσαι την κάθε στιγμή. Άμα σου δινόταν τώρα μια ευκαιρία δουλειάς. Ναι. Θα έλεγες ναι? Θα έλεγα ναι. Κοίταξε να δεις, Χριστίνα. Αν η δουλειά αυτή που μου προσφερόταν και μου γινόταν η πρόταση, θα πίστευα ότι μπορώ να την υποστηρίξω σύμφωνα με τις εμπειρίες που έχω πάρει, ας πούμε, από το χώρο. Ναι, θα ήμουν έτοιμη. Αν είναι κάτι που μπορώ να το υποστηρίξω. Ο Θοδωρής τι σου λέει, το έχεις συζητήσει μαζί του? Του έχεις πει ότι ξέρεις, εγώ το έχω στην άκρη του, γιατί και για να σου συμβεί αυτό θα πρέπει να το αναζητήσεις. Ξέρεις, οι εποχές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, είσαι τώρα πια έτοιμη λόγω των υποχρεώσεων κυρίως. Αν αυτό το κάτι που θα μου γινόταν η πρόταση δεν θα με δέσμευε τόσο ώστε να φεύγω και να είμαι πολύ μακριά από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου και να τρώω πάρα πολλές ώρες. Αυτό θα σε ρώταγα τώρα, γιατί μπορεί να τύχει, ας πούμε, μια πρόταση από την Αθήνα, να σου γίνει μια πρόταση συνεργασίας από την Αθήνα. Ναι. Εκεί τι γίνεται? Πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στην οικογένεια και στη δουλειά. Τι θα διαλέξεις? Θα τη σκεφτόμουν. Αν μπορέσω να τα συνδυάσω και να υπάρχει ομαλότητα και ισορροπία, ναι, θα το σκεφτόμουν. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να πεις θα μένω, ας πούμε, 5 μέρες Αθήνα και θα έρχομαι ένα Σαββατοκύριακο Θεσσαλονίκη? Όχι, βέβαια. Όχι. Δεν θα ήθελα να μπορέσω να το συνδυάσω έτσι. Θα ήθελα να γίνει τελείως διαφορετικά. Το δηλαδή αντίθετο. Να με δεσμεύει μια φορά την εβδομάδα, mm-hmm. να έρχομαι λοιπόν, να κάνω ό,τι είναι να κάνω στο χώρο της δουλειάς και από εκεί πέρα να επιστρέψω στο σπίτι, να είμαι κοντά στα παιδιά. Μόντελινγκ θα ξανά έκανες? Νομίζω ότι ο χώρος αυτός και ο κύκλος αυτός έχει κλείσει για μένα. Έχω περάσει όμορφες στιγμές. Και θα ήμουν αγνώμων και αχάριστη αν έλεγα ότι δεν έχω περάσει ωραίες στιγμές και σε αυτόν τον χώρο που είναι πολύ δύσκολος και έχω ρίξει αρκετό τρέξιμο και κόπο και δουλειά στο να φτάσω στην καριέρα που έφτασα. Εστάθηκε ότι σε εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι εκείνη την περίοδο? Πιθανό να έγινε, αλλά όπως σου είπα και προηγουμένως θέλω να διαγράψω τις κακές αναμνήσεις. Γιατί και τους ανθρώπους που... Το ξέρει ο κόσμος, αλλά δεν χάνουμε. Τα καλά πρέπει να λέγονται. Είσαι από τα πολύ καλά παιδιά της πιάτσας. Από τα πολύ καλά παιδιά, κατά γενική ομολογία. Ευχαριστώ από τα πολύ καλά και καθαρά παιδιά. Εντυπωσιακό καλό παιδί. Τις έχω γνωρίσει χρόνια και ξέρω. Και εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ και σου τα είπα και εγώ προηγουμένως. Είναι τυχεροί όλοι αυτοί που είναι δίπλα σου. Να σου πω, οι γυναίκες σε αντιμετωπίζουν ανταγωνιστικά? Ανταγωνιστικά. Έχεις όμορφες φίλες? Οι φίλες έχω όμορφες φίλες, ναι, έχω όμορφες φίλες. Στη Θεσσαλονίκη, όχι εδώ, ας πούμε, έχεις την Τζέννη. Όχι, έχω επιλέξει όμορφους ανθρώπους που μπορώ να μοιραστώ πράγματα και μπορώ να κάνω έναν ωραίο διάλογο και να με ακούσουν και να με καταλάβουν. Βλέπω βλέμματα τύπου ανταγωνιστικά, αλλά δεν τα δίνω ιδιαίτερη σημασία. Δεν τα βλέπω καθόλου. Μου λένε οι φίλες μου που μιλάω και συναναστρέφομαι ότι ξέρεις η τάδε ή... Προσπάθησε, ξέρεις, να αποφύγει να σε κοιτάξει, ενώ κόλλησε το βλέμμα πάνω σου. Ναι, μου το λένε, αλλά δεν το εισπράττω εγώ προσωπικά. Ναι. Το βλέπω, αλλά αποφεύγω να το κοιτάξω και να αναλύσω τη στιγμή. Έχει τύχει να έρθεις ποτέ σε δύσκολη θέση από φλερ που έχουν κάνει στον άντρα σου? Ναι, έχει τύχει. Μη μου ζητήσει λεπτομέρειες. Παίρνει την αντίδρασή σου. Όχι, μη μου ζητήσει λεπτομέρειες. Η αντίδρασή μου. Σηκώθηκες να δείρεις? Αυτό με διαφέρει. Όχι, όχι, όχι. Τι έκανες? Καθάρισαν άλλοι για μένα. Α, εντάξει. Φίλοι.
άλλοι, οι φίλοι καθάρισαν άλλοι για μένα. Αλλά όχι, είμαστε εγώ ήμουν ψυχρέμη. Είμαστε κάποιες, δηλαδή κάποιες φορές είμαστε απίστευτες, έτσι. Είμαστε. Δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι η γυναίκα έχει ξεφύγει λίγο. Ναι. Όπως και ο άντρας άλλωστε. Δεν ξέρω τώρα αν συμβάλλει το γεγονός της ανεργίας, αν συμβάλλει το γεγονός ότι έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Ναι. Δεν ξέρω τι συμβάλλει σε αυτό. Αλλά ναι, έχει χαθεί λίγο το παιχνίδι και νομίζω ότι και εγώ είμαι παραδοσιακή. Γιατί νομίζω ότι το πιο ωραίο πράγμα είναι η γυναίκα να κάτσει και να περιμένει την πρώτη αντίδραση. Το φλερτ. Και το ναι, το φλερτάρισμα από τον άντρα. Έχει χαθεί λίγο αυτό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά θέλω λίγο να πάμε στο παρελθόν τώρα, διότι έχουμε εξασφαλίσει και φωτογραφίες Ιωάννα Λίλη, όπως δεν την έχετε ξαναδεί, ντοκουμέντα, όπως δεν την έχετε ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, εδώ η Ιωάννα Λίλη. Εδώ λοιπόν, κλάμα μου έλεγε η μαμά μου. Κλάμα η μανούλα μου, πολύ κλάμα έχω πολύ ρίξει κλάμα, στη βάφτιση, ναι, πολύ. Μπαμπάτσικη ήμουνα, με βλέπεις, ε. Μπαμπάτσικη ήμουνα. Κοίτα εδώ, μαγουλάκια. Αγάπη μου. Κρεατάκι μπόλικο, για ρούφημα. Γενικά κλαις τη ζωή σου. Ναι. Ειδικά όταν απέκτησα τα παιδάκια μου, ναι, δεν ξέρω, ευαισθητοποιήθηκα πάρα πολύ. Όχι ότι και πριν ήμουν ευαίσθητη, αλλά απέφευγα μπροστά σε κόσμο. Πώς το θεωρήσατε στη διάρκεια της γέννας μέσα, γιατί συνηθίστηκα. Βεβαίως, και στις δύο. Α, ήταν μέσα. Κεσαρική. Κεσαρική και στις δύο. Λειτουργούσε και έκανε χρέη αναισθησιολόγου. Είσαι εντάξει, τώρα κόβουν την πρώτη στρώση επιδερμίδας, τώρα δεύτερη, τώρα τρίτη. Είσαι καλά όμως, έτσι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα, ήταν μέσα. Α, δεν ήταν μέσα. Μιλάμε για πολύ θάρρος ο άνθρωπος. Το ήθελε, ήθελα να το ζήσει αυτό. Αυτό θεωρείς ότι σε έφερε ακόμα πιο κοντά από ό,τι ήσασταν? Κοίταξε, επειδή στην αρχή ήθελα να γεννήσω φυσιολογικά και έλεγα στον γιατρό μου λοιπόν ότι θέλω να γεννήσω φυσιολογικά. Δεν θέλω να κάνω ούτε επισκληρίδιο ούτε τίποτα. Θέλω να ζήσω όλους τους πόνους της γέννας. Εσύ είσαι που το λες όμως. Τι πόνο τράβηξα, Χριστίνα, γιατί ξέρεις. Έφτασε υπερπαραγωγή εγώ στην κλινική με την βλεφαρίδα κάγκελο, με το μαλλί φτιαγμένο από το κομμωτήριο, με τα super wow λοιπόν ρούχα πρωί-πρωί. Και φτάνω λοιπόν μέσα. Με βάζουν στην αίθουσα το κετού και μου λέει θα περιμένουμε. Θες να γεννήσεις φυσιολογικά, μου λέει ο γιατρός μου. Λέω ναι, φυσιολογικότατα. Χωρίς επισκληρίδιο. Λέω ναι, χωρίς επισκληρίδιο. Άρχισαν λοιπόν οι ώρες. Έσπασαν τα νερά. Αχ, μόνο που το σκέφτομαι. Και άρχισα να ζω όλους τους πόνους τόσο έντονα, μα τόσο έντονα, που δεν ήθελα να δω κανέναν. Έμπαινε η προϊσταμένη για να δει σε τι φάση είμαστε, πού βρισκόμαστε. Και στην τελευταία λοιπόν έκρηξή μου, τη λέω: μη τυχόν μπεις μέσα, δεν θέλω να σε βλέπω ούτε ζωγραφιστή. Πονούσα πάρα πολύ. Ώσπου βέβαια μετά από τις 14 ώρες, 14 ώρες στο κρεβάτι ώρες του πόνου, έρχεται ο γιατρός μου και μου λέει ότι η Ιωάννα έχει στενέψει το κεφαλάκι της μικρής και δεν βγαίνει. Οπότε λέει αναγκαστικά πρέπει να πάμε στην Κεσαρική. Λοιπόν, έκανα επισκληρίδιο και ήταν όλα μια χαρά. Και μετά στο δεύτερο, από 14 ώρες, ναι, βεβαίως, μετά από 14 ώρες. Mm. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Και στο δεύτερο υποχρεωτικά πάλι. Και στο δεύτερο υποχρεωτικά, αλλά κοίταξε να δεις. Μπήκε το επισκληρίδιο. Μπήκες προετοιμασμένη. Πια πάλι βλεφαρίδα κάγκελε. Εσύ τα ήξερες όλα. Τα ήξερα όλα. Ήμουν προετοιμασμένη, ήμουν έμπειρη από την πρώτη γέννα. Οπότε λέω, όχι αγάπη μου, δεν θα το κάνω πάλι αυτό. Επισκληρίδιο και πάλι επισκληρίδιο. Και ήμουν μια χαρά. Τρίτο παιδί θα αποφάσεις να κάνεις? Προ στιγμή δεν το σκέφτομαι. Τώρα όχι ακόμα. Θα δούμε. Θα δούμε. Τα παιδάκια είναι ευτυχία, είναι χαρά, είναι ζωή. Το νιώθω τώρα που έχω τα δικά μου. Mm. Είναι μεγάλη ζωή και γεύεσαι πράγματα που δεν το περίμενες. Οι πρώτες λεξούλες, τα βηματάκια, τα κακάκια που προσπαθείς να κόψεις λοιπόν, όλα αυτά τα σχετικά. Είναι πολύ όμορφα πράγματα και τα ζω. Αλλά προς το παρόν δεν είμαι προετοιμασμένη ακόμα για τρίτο. Λοιπόν, ξέρεις, τώρα έτσι αυτό αποδεικνύεται, την αγάπη που έχετε μεταξύ σας ως ζευγάρι. Πριν από λίγο καιρό είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Ασκητή εδώ. Ναι. Τον ψυχολόγο, ο οποίος μας είχε πει αυτό ακριβώς, όταν έρχονται τα παιδιά στο ζευγάρι, εάν υπάρχει πρόβλημα, το ζευγάρι τεινάζεται στον αέρα. Διότι τα παιδιά απλώς βγάζουν τα προβλήματα στην επιφάνεια και διαλύεται η ιστορία όλη. Εδώ έγινε ακριβώς το αντίθετο, αποδεικνύεται πόσο αγαπημένοι και κοντά ένα στον άλλον είσαστε. Έχετε μια υπέροχη οικογένεια, δύο παιδιά. Ο Θοδωρής τα πάει και εκείνος μοιράζεται δουλειές, δηλαδή πάει πισίνες, κολυμπητήρια αγγλικά, τέτοια αυτά. Κοίταξε, προς το παρόν οι δραστηριότητες είμαστε μόνο με τη Μαρία που πηγαίνουμε κολυμπητήριο. Και την πηγαίνω εγώ τη Μαρία, αλλά μου έχει πει βέβαια ο άντρας μου ότι άπαξ και κόψει την μπάνα ο μικρός, τον έχεις χαμένο, μου λέει. Μην τον ψάχνεις. Ο γιος μου, λέει, θα είναι στα γήπεδα. Βέβαια το λέει χαριτολογώντας, γιατί είναι και εκείνος σίγουρος ότι το έχει τώρα με την μπάλα, έχει την κλίση με την μπάλα, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί ο μικρός να μην το έχει καθόλου. Μπορεί να είναι άμπαλος, όπως λένε
με τα λεγόμενα λοιπόν τα ποδοσφαιρικά. Μπορεί να είναι άμπαλο. Θα φανεί αυτό το πράγμα. Αλλά μου λέει ότι εγώ το γιο μου θα τον παίρνω στα γήπεδα. Οπότε μου λέει εσύ θα αναλάβει το κορίτσι. Έτσι. Και εγώ θα αναλάβω θέλει το αγόρι. Θέλει να τον κάνει ποδοσφαιριστή, ε. Θέλει να τον κάνει ποδοσφαιριστή. Του αρέσει, του αρέσει. Θα φανεί, θα δείξει. Αλλά μου λέει δεν θέλω να μου τον κάνει φλόρο το γιο μου. Δεν θέλω να μου τον κάνει φλόρο, μου λέει. Θέλω να κατουράει όρθιο. Πώς να σου πω, Θοδωρή, δεν γίνεται και να θέλει, δεν γίνεται. Ξέρεις, γιατί σου είπα ότι είμαι σχολαστική. Δηλαδή, δεν θέλω το παιδί μου να μπει στις λάσπες. Προσπαθώ. Βλέπω, ας πούμε, λάσπες και του λέω: Άκη, μη! Εκεί έχει λάσπες. Πήγε από εκεί και μου λέει: Με σπρώχνει λοιπόν ο άντρας. Μου λέει: Ας το παιδί. Και στη λάσπη λέει: Δηλαδή, αν θα μπει στα γήπεδα, θα βρέχει, θα χιονίζει. Δεν θα είναι με στις λάσπες, θα είναι. Λέω, εντάξει, εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να δούμε άλλη μία φωτογραφιούλα από το σχολείο. Ωραία, τέλεια. Πάμε να δούμε. Εδώ λοιπόν είμαστε λοιπόν, στη θάλασσα. Holiday, είδες λοιπόν που το έχω χαράξει και κάτω στη φωτογραφία. Holiday. Holiday. Εδώ με τις αδερφούλες μου. Τις δύο αδερφούλες. Ναι, εγώ είμαι ο Βενιαμίν της οικογένειας. Με το κοντό μαλλί. Μικρή, πόπο, αποκριάτικη στολή. Αποκριάτικη στολή εδώ. Πάλι με τις αδερφές μου, αλλά Playmobil το κούρεμα, έτσι. Όταν τους είπες στο σπίτι, εγώ θα ασχοληθώ με το modeling, ποια ήταν η απάντηση? Λοιπόν, αυτή τη φωτογραφία θέλω να δεις. Αυτή είναι εδώ τη φωτογραφία. Αυτή ναι. τη φωτογραφία την κρατάω και μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί είμαι τελείως διαφορετική εδώ. Εδώ φέρνω λίγο και στην κόρη μου τη Μαρία, αλλά είμαι τελείως διαφορετική. Μπαμπάτσικη. Μπαμπάτσικη, όπως το είπα προηγουμένως. Αυτός είναι ο καλός μου φίλος Πέτρος, την παλιά τη γειτονιά, ναι. που μέναμε οικογενειακός, όπου κάθε πρωί έβγαινα και φώναζα από το μπαλκόνι. Πέτρο, έλα να παίξουμε. Μια χαρά σε βρίσκω. Δεν μιλάτε τώρα με τον Πέτρο, έχετε καιρό να βρεθείτε. Με τον Πέτρο έχουμε χρόνια να βρεθούμε. Καλή του ώρα λοιπόν και του Πέτρου. Αλλά μία φορά τον είχα συναντήσει στο κέντρο και δεν το ξέρω τώρα. Ίσως από ντροπή απέφυγε. Άντε. Απέφυγε. Ποιος ξέρει. Και εδώ σχολείο. Εδώ σχολείο. Το παιδί σου είναι μπαμπάτσικη. Γενικά προσέχει τη διατροφή σου, είσαι πάρα πολύ αδύνατη. Προσέχει τι τρως, μετράς θερμίδες και τέτοια. Αθλείσαι, τι κάνεις? Μία φορά στη ζωή μου έχω μπει σε διαδικασία διατροφής και αυτό με την απόκτηση του γιου μου, τη δεύτερη εγκυμοσύνη, γιατί μου είχαν κολλήσει 5 κιλά τα οποία είχαν ρίξει άγκυρα και δεν φεύγανε. Και αναγκάστηκα λοιπόν να μπω σε διατροφή. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι πρόσεχα ιδιαίτερα ποτέ. Γυμνάζομαι όμως. Κάνω γυμναστική με την πολύ καλή μου φίλη Νάντια που πιστεύω ότι μας παρακολουθεί τώρα. Μου δείχνει μια πολύ καλή γυμναστική. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Πιλάτες κάνω. Τέλεια. Πιλάτες και διαλυματική προπόνηση καινούρια με τραμπολίνο. Χοροπηδάμε. Αεροπική. Πήγα να το κάνω μια φορά και σκοτώθηκα. Αυτό να σου πω. Αλήθεια. Με τραμπολίνο. Με τραμπολίνο. Έλα, ρε, Χριστίνα. Σοβαρά μιλά. Ναι, ήταν θεαματικό. Θα το κάνουμε μαζί την άλλη φορά. Λοιπόν, θέλω. Θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί 3 ώρες να μιλάμε. Άνετα. Γιατί δεν έχω ρωτήσει και άλλα πολύ θηλυκά και κοριτσίστικα πράγματα. Λοιπόν, τώρα που θα φύγω, σε παίρνω. Πρέπει να συνεχίσει την εκπομπή. Λες, ε. Έλα, να αφήσω άμα τον Γιώργο στο πόδι μου. Ναι. Και πετάς κιόλας, δεν σε προλαβαίνω να το πούμε και μετά. Και πετάω, ναι. Πρέπει να γυρίσω. Θέλω να στην οικογένεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ, πολύ μεγάλη χαρά που ήμασταν εγώ μαζί. Πιο πολύ. Να σου ευχηθώ να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα, ό,τι θες, ό,τι είναι αυτό. Αντεύχομαι. Ευχαριστώ. Και εγώ σε σένα. Τα καλύτερα σου εύχομαι, γιατί το αξίζεις. Γιατί είσαι το καλύτερο παιδί και σε αγαπώ πάρα πολύ. Και τεράστια φιλιά και αγκαλιά στα πιτσιρίκια. Εννοείται αυτό. Και εσύ στην κουράκλα σου. Έγινε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να σε φιλήσω. Ναι, μωρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Έλα να δώσουμε μας διαφημίσεις. Αλλά εδώ που πάμε, εδώ η Ιωάννα θα τη δώσει. Στην 4, θα πάμε στις διαφημίσεις. Τι θα κάνουμε. Πάμε σε ένα ωραίο break, σε ένα ωραίο διαλυματάκι και επανερχόμαστε εδώ με την πάντα ανανεωμένη και όμορφη Χριστίνα Λαμπύρη. Γεια σας.